Με μεγάλη χαρά εκπροσωπώ σήμερα τον ΤΑΠ στην εκδήλωση για την παράδοση του απορριμματοφόρου στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για ένα όχημα το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΤΑΠ Προορισμός ή Προστασία. Απευθύνεται στις τοπικές κοινωνίες από όπου περνάει ο αγωγός σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ τα οποία επενδύει ο ΤΑΠ στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικών και κοινωνικών επενδύσεων, το οποίο υλοποιεί. Πρόκειται για οχήματα τα οποία απευθύνονται στην προστασία των πολιτών και γι' αυτό ανταποκρινόμαστε και στα αιτήματα τα οποία δεχόμαστε από τις τοπικές κοινωνίες. Παραδίδονται και υλοποιούνται σε συνεργασία με τις περιφέρειες και με τους δήμους σε όλο το μήκος του αγωγού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Λαμπάκη και τους συνεργάτες του για τη συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και ιδιαίτερα και για την παράδοση του συγκεκριμένου οχήματος. Εύχομαι να συμβάλλει πραγματικά στην υποστήριξη του έργου του Δήμου Αλεξανδρούπολης και στην καθαριότητα της πόλης. Σήμερα είναι μια μέρα χαρούμενη, πρώτον γιατί υποδέχτηκα τον εκπρόσωπο του ΤΑΠ εδώ στην Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία, τον κύριο Σπύρο Νάκο. Έναν άνθρωπο συνεργάσιμο, καλόπιστο, που καταδεικνύει ότι εκπροσωπεί μια μεγάλη εταιρεία η οποία είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της απέναντι στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, απόρρια της οποίας είναι αυτό το καινούριο Mercedes με την τελευταία λέξη τεχνολογίας απορριμματοφόρου, το οποίο θα ενισχύσει τον γερασμένο στόλο του Δήμου Αλεξανδρούπολης προκειμένου να δώσουμε μια μεγαλύτερη όθηση στην καθαριότητα και κατά την ανάκλαση στην καθημερινότητα. Έτσι λοιπόν ένα πραγματικά υπέροχο όχημα, το οποίο κύριε Γιώγα θα το απολαύσετε μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και θα σας βοηθήσει απόλυτα στην καθημερινότητα. Θα συμπληρωθεί την επόμενη εβδομάδα και με ένα άλλο ακόμα απορριμματοφόρο, το οποίο έχει προϋπολογιστεί και θα επιβαρύνει τον Δήμο μας. Αλλά όμως με το δεύτερο απορριμματοφόρο και λίγο μεγαλύτερο σε διάσταση, σε όγκο, θα μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο ώστε να αντιμετωπίσουμε τον μεγάλο εχθρό που κάθε δήμος, κάθε δήμαρχος, κάθε αντιδήμαρχος καθαριότητας προσπαθεί κάθε μέρα, νύχτα μέρα να τον κατανικήσει με τη βοήθεια και τη συνδρομή βέβαια των συνδημοτών, που όσο πιο εκπαιδευμένοι και πολιτισμένοι είναι, τόσο ως κοινωνία απολαμβάνει την καθημερινότητα που βέβαια στοχεύει στην καθαριότητα εν προκειμένου. Μαζί με το απορριμματοφόρο αυτό έχουμε από την κοινωνική εταιρική ευθύνη του ΤΑΠ το δικαίωμα να προσδοκάμε και άλλα μηχανήματα όπως δύο φορτηγά και έναν τράκτορα και βέβαια δύο έργα, ένα στο πέπλο φερών περίπου της τάξης του 1 εκατομμυρίου, για να αποκαταστήσουμε έναν αγωγό άρδευσης, ο οποίος αρδεύει περίπου 8.000 στρέμματα και τώρα είναι ανενεργός σε ποσοστό 95%. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα αναπτυξιακό έργο το οποίο το κατευθύνουμε προς τον ΤΑΠ προκειμένου να το αποκαταστήσει και περιμένουμε την απόφαση την τυπική από την Ελβετία. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Και βέβαια μια γεώτρηση στην Δημοτική Ένωτα Τραϊανούπολης, η οποία θα ενισχύσει τη δυνατότητα να δίνουμε το ζεστό νερό σε όσους θέλουν με το καινούργιο μας ιδιαίτερα έργο των 18,5 χιλιομέτρων, το οποίο στον Νούπο θα αρχίσει να υλοποιείται και από όπου βέβαια θα μπορούν να παίρνουν όλοι ζεστό νερό και να αντικαταστήσουν το ακριβό πετρέλαιο για την παραγωγή προϊόντων μέσα από θερμοκήπια, βιοτεχνίες και άλλα μικρομάγαζα ή μεγαλομάγαζα, τα οποία μπορούν να στήσουν στην ακτίνα των 18,5 χιλιομέτρων. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, με τη δυνατότητα που του δίνεται από σήμερα και με αυτά που σας είπα, έχω την εντύπωση, μάλλον την πεποίθηση, ότι πολύ γρήγορα θα έχει μια άριστη συμπεριφορά και στην καθαριότητα, γεγονός το οποίο αφορά όλους τους συμπολίτες μας, το αντιλαμβανόμεθα και θέλω να πω προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ο αγώνας που δίνουν οι αιρετοί, οι συνεργάτες μου, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι
προϊστάμενοι διευθυντές, αλλά μέχρι και τους ανθρώπους μας, τους υπηρεσιακούς, οι οποίοι νύχτα μέρα, ξημερώματα, βρίσκονται πίσω από το απολυματοφόρο, συνοδοί, κάνοντας αυτή τη σκληρή δουλειά. Προσπαθούμε όλοι αυτοί μαζί να κρατήσουμε έναν Δήμο πραγματικά άξιο, εκεί που πρέπει, εκεί ψηλά που είναι, χωρίς να θέλουμε να κατεβεί ούτε ένα πόντο. Σαν Αντιδημαρχία Καθαριώτος είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με αυτή την εξέλιξη. Ένα απορριμματοφόρο υπερσύγχρονο, όπως με έχουν πληροφορήσει, το οποίο το χρειαζόμασταν. Η προσπάθεια για μια πολύ καθαρή, για ένα πολύ καθαρό Δήμο σε όλα τα επίπεδα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, με τους εργαζόμενους. Ήθελα να προσθέσω στο άλλο όχημα το οποίο θα πάρουμε τις επόμενες μέρες, μέχρι τέλος του μήνα θα τεθεί και αυτό σε κυκλοφορία, το οποίο θα είναι ελαφρώς μεγαλύτερο, θα είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτό το Mercedes και θα έχει πάνω του έναν γερανό, ο οποίος θα μας βοηθήσει στην αποκομιδή των ημιυπόγειων κάδων, των απορριμμάτων από τους ημιυπόγειους κάδους. Μέχρι τέλος του μήνα πιστεύω θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των ημιυπόγειων κάδων και είναι και αυτό μια θετική εξέλιξη για την πόλη της Αλεξανδρούπολης.